εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος εναγκάλες τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να πούμε λίγα λόγια για το μοναχισμό γενικά, ο οποίος είναι μία κίνηση των ανθρώπων προς την έρημο, προς την ησυχία και προς την ολοκληρωτική αφιέρωση. Πρέπει να πούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί ζούσανε όπως θα λέγαμε σήμερα ζουν οι καλοί μοναχοί. Αν διαβάσετε τις πράξεις των Αποστόλων θα δείτε πώς περνούσαν την ημέρα τους οι πρώτοι χριστιανοί. Ήτανε λέει ομοθυμαδών, δηλαδή όλοι μαζί με μία ψυχή και μία καρδιά, και έτρωγαν λέει τον άρτο τους εναγαλιάσει καρδίας άρτον, έτσι δηλαδή νίστευαν, ασκήτευαν όλοι οι χριστιανοί και οίκουαν τον λόγο των Αποστόλων και ήσαν λέει εν τη προσευχή, εν τη ακροάση του λόγου και εν τη κλάση του άρτου, δηλαδή συνεχώς ήταν σε προσευχή, σε κηρύγμα, ακούγανε το Λόγο του Θεού από τους Αγίους Αποστόλους και στην Θεία Λατρεία, στην κλάση του άρτου, είναι η Θεία Ευχαριστία. Έτσι περνούσαν την ημέρα τους. Βεβαίως εργαζόντουσαν κιόλας και έκαναν τα βιωτικά τους, αλλά ο νους τους, η καρδιά τους, ο όλος τους προσανατολισμός ήταν ο Χριστός. Κέντρο της ζωής τους ήταν ο Χριστός, όπως είναι σήμερα και ένας μοναχός, ο οποίος και προσέχεται φυσικά, προσεύχεται, προσπαθεί συνεχώς να προσεύχεται ό,τι κάνει, αλλά παράλληλα εργάζεται κιόλας, όπως ήταν το ιδανικό στο κοινόβιο του Αγίου Θεοδοσίου, εργασία και προσευχή, προσευχή και εργόχειρο. Επειδή όμως σιγά σιγά και μάλιστα μετά την πάυση των διωγμών εναντίον των χριστιανών, οι οποίοι διωγμοί κράτησαν περίπου 3 αιώνες. Από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε ο Χριστός έχουμε διωγμό, έχουμε το διωγμό του Ηρώδη που κυνηγά τον Χριστό, αναζητεί τον Χριστό να τον σφαγιάσει και ανταυτού σφαγιάζει 14.000 νήπια. Είναι οι πρώτοι μάρτυρες για τον Χριστό μας. Τώρα μια παρένθεση, μερικοί θα ίσως θα λέγανε από τους ορθολογιστές έτσι φταίγαν αυτά τα καημένα τα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια είναι πάρα πολύ ευνοημένα, γιατί πήγαν κατευθείαν στη Βασιλεία του Χριστού, έγιναν μάρτυρες για τον Χριστό και είναι μεγάλη τιμή αυτή. Αλλά λειτουργούμε κοσμικά και σκεφτόμαστε κοσμικά και θεωρούμε τον θάνατο σαν κάτι κακό. Ενώ ο θάνατος δεν είναι κάτι κακό από μόνο του, γίνεται κακό όταν ο άνθρωπος πεθαίνει αμετανόητος. Οπότε έχει να αντιμετωπίσει το κριτήριο του Θεού και να δώσει λόγο φρικτό για τις πράξεις του. Εάν όμως ο άνθρωπος πεθαίνει για τον Χριστό και μάλιστα όταν είναι και νήπιο που δεν έχει αμαρτίες, δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία από αυτό. Έχουμε διωγμούς λοιπόν μέχρι το 313 από την αρχή, από το 1 που γεννιέται ο Χριστός μας, συνεχείς διωγμούς με μικρές ή μεγαλύτερες ανάπαυλες. Δεν ήταν όλα τα χρόνια, υπήρχαν υφέσεις και εξάρσεις και υπήρχαν και περιοχές που είχαν μεγαλύτερο διωγμό και άλλες περιοχές λιγότερο, μικρότερο, όπως και τώρα με τον κοροϊδοϊό υπήρχαν περιοχές που η αστυνομία δεν ήταν τόσο αυστηρή και αλλού που ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα. Υπήρχε μεγάλος διωγμός των πιστών. Με το 313 ο Μέγας Κωνσταντίνος που υπογράφει το διάταγμα των Μεδιολάνων, δεν γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους ο χριστιανισμός, προσέξτε αυτό, αλλά αναγνωρίζεται το δικαίωμα στους χριστιανούς να λατρεύουν ελεύθερα τον Χριστό. Επίσημη θρησκεία θα γίνει αργότερα με το Μέγα Θεοδόσιο. Ωστόσο καταπάβουν οι διωγμοί. Με το που καταπάβουν οι διωγμοί και μπορούν πλέον και οι χριστιανοί να λατρεύουν και να κινούνται άνετα και να μην είναι υποχρεωμένοι να προσκυνάνε τον αυτοκράτορα, ο οποίος θεωρείται ο Θεός στα ρωμαϊκά χρόνια, και έπρεπε να πηγαίνουν οι υπήκοοι του, οι πολίτες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, να προσφέρουν θυσία στο άγαλμα του αυτοκράτορα, το οποίο είναι ειδωλολατρία. Και αυτό φυσικά οι χριστιανοί δεν το έκαναν. Όπως τώρα, ας πούμε, ένα είδος θυσίας είναι και το διαβόλιο. Έχει προσφερθεί στον Σατανά. Η μάσκα, όλα αυτά τα βλάσιμα μέτρα, ουσιαστικά ήταν μια προσφορά θυσίας. Όταν σου λέγεται το κράτος, θα λατρεύεις εμένα. Έτσι, την επιστήμη, είναι ο νέος Θεός. Και θα προσκυνάς, άσχετα αν αυτό είναι τελείως παράλογο και αντίθετο με την πίστη μας. Και όταν σε βάζουν μέσα στο ναό να βάζεις τις καρέκλες στα 2 μέτρα, είναι σαν να σου λέει αρνήσου την πίστη ότι μέσα στο ναό δεν κολλάς. Αρνήσου την πίστη ότι όλα είναι άγια, ακόμα και ο αέρας. Και για να αρνηθείς την πίστη θα το δείξεις με κάποια εξωτερικά πράγματα. Θα φοράς μάσκα, θα κρατάς αποστάσεις 2 μέτρα, δεν θα φυλάς τις εικόνες, δεν θα κοινωνάς όπως ήξερες. Όλα αυτά ουσιαστικά τι είναι? Πάλι μια προσκύνηση στο άγαλμα της Θεάς Επιστήμης, του διαβόλου ουσιαστικά, έτσι από πίσω, ο οποίος θέλει να αρνείται ο χριστιανός την πίστη του, να μην προσέρχεται με ευλάβεια στον Χριστό και στο σπίτι του Χριστού που είναι ο ναός. Γι' αυτό και εσείς να έχετε θάρρος και με αγάπη βέβαια, αλλά και με σταθερότητα να λέτε σε αυτούς που ακόμα δυστυχείς οι καημένοι μας κοφορούν. Και δυστυχείς οι Έλληνες είναι οι πιο πολλοί δυστυχείς, γιατί οι Έλληνες, βλέπετε εδώ στους Αγίους Τόπους είμαστε και δεν φοράει κανένας μάσκα, μόνο οι Έλληνες φοράνε. Είναι έσχος αυτό για την Ελλάδα. Πού έχουμε καταντήσει? Κράτησε λοιπόν αυτός ο διωγμός 3 αιώνες, σταμάτησε με τον Μέγα Κωνσταντίνο, και μέχρι τότε οι χριστιανοί διώκονται ακριβώς για αυτό το πράγμα, διότι δεν ήθελαν να λατρέψουν το άγαλμα του αυτοκράτορα, να προσφέρουν θυσία στον αυτοκράτορα, να τον λατρέψουν ως Θεό. Γι' αυτό ήταν παράνομοι σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Όπως και τώρα, μας λέγανε κάντε υπακοή στο κράτος. Γιατί να κάνουμε υπακοή στο κράτος? Τι είναι το κράτος? Θεός είναι, θεότητα είναι. Δηλαδή, αν το κράτος αύριο σου πει να πατήσεις τις εικόνες, θα τις πατήσεις? Να βεβηλώσεις, ας πούμε, το ναό, και αυτό είπε τώρα το κράτος. Να κάνετε απολυμάνσεις, να αλλάξετε τη διάταξη του ναού, να μην επιτρέπετε την είσοδο πάνω από 10 άτομα. Σε καμιά περίπτωση δεν κάνουμε υπακοή στο κράτος όταν οι νόμοι είναι αντίθετοι με την πίστη μας. Έτσι λοιπόν, ως παράνομοι διώκονται οι χριστιανοί. Σταματάνε οι διωγμοί, μπορούν πλέον οι χριστιανοί να μετέχουν και στα δημόσια αξιώματα, στις δημόσιες υπηρεσίες, και άρχισε να αντιστρέφεται η κατάσταση και πλέον να είναι οι χριστιανοί ευνοούμενοι. Γιατί και οι ηγέτες πλέον μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, έτσι, και μετά μάλιστα τον Ιουλιανό. Ο Ιουλιανός ήταν, ας πούμε, τα απόνερα, θα λέγαμε, της ειδωλολατρίας, μια ίστατη προσπάθεια του Σατανά να ξαναφέρει την παλιά κατάσταση. Δεν τα κατάφερε όμως. 2 χρόνια κράτησε η προσπάθεια του Ιουλιανού να ξαναφέρει την αρχαιολατρία, την ειδωλολατρία, και μετά αρχίζει έτσι η άνθηση, θα λέγαμε, του χριστιανισμού. Έχουμε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας του 4ου και του 5ου αιώνα, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόρο του Θεολόγου, τον Άγιο του Χρυσόστομο, τον Άγιο Γρηγόρο Νήσης, όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους μας. Έχουμε πιο μετά τον Άγιο Μάξιμο, τον Ομολογητή, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, που προσκυνήσαμε το σπηλαιό του στον Άγιο Σάββα. Πάρα πολλούς μεγάλους Αγίους. Και έχουμε αυτή την βασιλεία, θα λέγαμε, του Χριστού στη γη, το μοναδικό αυτό φαινόμενο, που κράτησε περίπου 1000 χρόνια, αυτό που ονομάζουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ένα ορθόδοξο κράτος. Που κράτησε τόσο γιατί ακριβώς είχαν ως κέντρο το Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν όλοι οι αυτοκράτορες άγιοι, έτσι και άμεμπτοι, αλλά υπήρχε αυτή η στοχοθεσία Το κέντρο ήταν ο Χριστός. Υπήρχαν βέβαια εκτροπές, αλλά το κυρίαρχο πνεύμα ήταν το ορθόδοξο χριστιανικό, το οποίο βέβαια το μίσησε ο Σατανάς και το πολέμησε και το πολεμάνε με μανία μέχρι σήμερα. Και έχετε ακούσει τους όρους βυζαντινισμός. Και όλα αυτά τα οποία είναι μια προσπάθεια των δυτικών, των ερετικών και των ανθρώπων του Σατανά να μειώσουν και να απαλείψουν αυτό το Κύριος, αυτή την δόξα της Ορθόδοξης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της ορθοδοξοποιημένης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που ονομάζεται πλέον Ρωμανία και όχι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν ήταν το όνομα της Αυτοκρατορίας Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ήταν Αυτοκρατορία των Ρωμαίων, Ρωμανία, αυτό είναι το σωστό όνομα. Αλλά κόλλησαν επίτηδες οι δυτικοί ιστορικοί, η αιρετική, το όνομα Βυζαντινός και Βυζαντινή Αυτοκρατορία για να καπηλευτούν αυτοί το όνομα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τον Καρλομάγνο του 800 και να πούνε ότι εμείς οι Γερμανοί τεύτονες, Deutsche τεύτονες, είμαστε η διάδοχη κατάσταση των Ρωμαίων. Ψέμα. Η διάδοχη κατάσταση των Ρωμαίων, ο Μέγας Κωνσταντίνος, είναι η ορθοδοξοποιημένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμανία. Έτσι είναι όλο αυτό που ονομάσανε ξένοι Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τι γίνεται λοιπόν τότε? Επειδή μπήκε το κοσμικό πνεύμα στους χριστιανούς, άρχισαν να χαλαρώνουν. Στην άνεση έχουμε μεγαλύτερο διωγμό, λέει ο Μέγας Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί, όταν έχουμε άνεση στις διακοπές, ας πούμε, Σαββατοκύριακα, όταν δεν έχουμε κάποιον να μας πιέζει για την πίστη μας, να μας διώκει, χαλαρώνουμε. Υπάρχει αυτός ο μέγας κίνδυνος και τότε έχουμε μεγαλύτερο διωγμό. Και τότε πρέπει πιο πολύ να προσέχουμε, να μην χαλαρώνουμε. Χαλάρωσαν λοιπόν οι χριστιανοί και άρχισαν να γλυκοκοιτάζουν τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα, το κοσμικό πνεύμα. Να τους αρέσει η δόξα, η ανθρώπινη, τα χρήματα, τα υλικά αγαθά, να χαλαρώνουν ως προς την άσκηση, ως προς την ακτιμοσύνη. Υπάρχει η μαρτυρία των Αγίων Πατέρων που λέει ότι για 2 περίπου αιώνες οι χριστιανοί είχαν ακτιμοσύνη, τους 2 πρώτους αιώνες. Ήταν όλα κοινά, λένε, στις πράξεις των Αποστόλων, είχαν κοινοκτιμοσύνη οι χριστιανοί. Βέβαια δεν απαγορευόταν να έχουν και τη δική τους περιουσία, αλλά πάρα πολλοί χριστιανοί πουλούσαν τις περιουσίες τους και τα εισοδήματα ότι εισέπραταν το έδιναν στους Αποστόλους και οι Απόστολοι τα μοίραζαν σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Γι' αυτό και λέει αυτό το ωραίο στις πράξεις ότι δεν υπήρχε φτωχός ανάμεσα στους χριστιανούς. Και ο Ανανίας και η Σαπφυρά γιατί καταδικάστηκαν? Γιατί είπαν ψέματα. Πούλησαν ένα χωράφι και κράτησαν μερικά χρήματα και είπαν στον Απόστολο Πέτρο ότι τόσα πήραμε, είχαν πάρει περισσότερα. Γι' αυτό κατακρίθηκαν και πέθαναν επί τόπου, και ο ένας και ο άλλος. Είχαν συνοηθεί να πούνε ψέματα. Γιατί? Από κοινοδοξία. Αφού κράτησες κάποια, γιατί ποιος σε υποχρέωσε να πεις ψέματα? Πες ότι πήραμε περισσότερα, αλλά δίνουμε αυτά για το κοινό καλό. Πολλοί λοιπόν το έκαναν αυτό και υπήρχε μέχρι το 2ο αιώνα αυτό το πνεύμα το κοινοβιακό, της κοινοκτιμοσύνης, αυτό που υπάρχει τώρα στα μοναστήρια. Γι' αυτό σας είπα, οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν όπως οι σημερινοί μοναχοί που δεν έχουν δικά τους πράγματα. Αλλά υπάρχει και μια περιουσία του κοινοβίου με την οποία συντηρούνται. Και ενώ μέχρι τότε όλοι ήταν ασκητές, όλοι ήταν μοναχοί, θα λέγαμε, οι χριστιανοί, μετά αυτοί που ήθελαν να συνεχίσουν αυτόν τον τρόπο ζωής, τον αποστολικό τρόπο ζωής, γιατί έτσι ζούσαν οι Απόστολοι. Το πρώτο κοινόβιο στη γη είναι ο Χριστός μας με τους Αγίους Αποστόλους. Είναι ο γέροντας και οι υποτακτικοί, έτσι, οι 12 Απόστολοι. Και Επίσης και οι γυναίκες που τους διακονούσαν και αυτές ήταν φυσικά μέσα στο ίδιο πνεύμα. Και η Παναγία μας επικεφαλής των γυναικών που διακονούσαν τον Κύριο. Ήταν το πρώτο κοινόβιο στη γη. Και λέει ωραίο ο Χρυσόστομος ότι γι' αυτό λέει ήρθε ο Χριστός στη γη, για να κάνει όλη τη γη ένα μοναστήριο, ένα κοινόβιο. Αυτά δυστυχώς δεν λέγονται, αλλά αυτά είναι η αλήθεια του χριστιανισμού. Ακούς τους ανθρώπους και τους χριστιανούς και να σου λέει καλά, δεν είμαστε λέει καλόγεροι, καλόγεροι θα γίνουμε. Μα αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα του Χριστού που διέσωσε ο μοναχισμός. Γιατί? Γιατί ο μοναχισμός διέσωσε τη ζωή των Αποστόλων, τη ζωή δηλαδή του Χριστού που ενέπνευσε τους Αποστόλους. Και ζούσαν κοινοβιακά και ζούσαν με υπακοή, με συνεχή ακρόαση του Λόγου του Θεού, και αφού ο Κύριος τους παρέδωσε το μυστήριο της Ευχαριστίας, μετά τελούσαν καθημερινά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό το πνεύμα που διασώνουν σήμερα τα μοναστήρια μας. Βεβαίως καλόγεροι θα γίνουμε. Αν θες να γίνεις χριστιανός και να σωθείς, πρέπει να ζήσεις με αυτό το πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Γι' αυτό και ξέρετε, η πρώτη ονομασία του μοναχισμού δεν είναι μοναστήριο, μοναχισμός. Είναι αποστολική ζωή. Έτσι λεγόντουσαν οι πρώτοι μοναχοί. Ήταν οι ακόλουθοι, οι οπαδοί θα λέγαμε, της αποστολικής ζωής. Γιατί ζούσαν σύμφωνα με τους Αγίους Αποστόλους. Όπως πρέπει να ζούμε όλοι οι χριστιανοί. Θα μου πείτε, υπάρχει και το θέμα της παρθενίας. Δεν μας υποχρεώνει ο Κύριος αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έκανες γάμο θα απεμπολίσεις το ορθόδοξο πνεύμα. Όπως λέμε, και εγώ είμαι παντρεμένος, λέγεται. Δεν μπορώ να σωθώ, λένε κάποιοι. Ακραίο πράγμα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ο γάμος είναι εμπόδιο στη σωτηρία. Οι άλλοι λένε, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε κοσμικοί, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι μοναχοί. Δεν μπορείς. Μπορείς, αλλά δεν θέλεις. Έτσι. Δεν σε υποχρεώνει κανείς να στολίζεσαι, να βάφεσαι. Τι θα πει αυτό? Αυτό δεν είναι αναγκαστικό, εσύ το κάνεις, το θέλεις και το κάνεις. Θα πεις τι θα πούνε οι άλλοι. Δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι, τι θα πει ο κόσμος. Αυτό ακριβώς ήρθε να πολεμήσει ο Χριστός. Γι' αυτό είπε, μη σας νοιάζει για να σας φωνεύσουν, για να σας κατηγορήσουν, για να σας λιδωρήσουν, για να σας διώξουν επειδή είστε μαθητές μου. Να σας νοιάζει ένα πράγμα μόνο και να φοβάστε ένα πράγμα μόνο, αυτόν ο οποίος έχει την εξουσία να σας βάλει ή στη βασιλεία του, ο Χριστός μας δηλαδή, ή στη γέννα του πυρός. Αυτόν και μόνο πρέπει να φοβόμαστε. Με την καλή έννοια δηλαδή, να σεβόμαστε. Φεύγουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν αυτό το πνεύμα και να μην εκοσμικευτούν, φεύγουν από τις πόλεις και τα χωριά και πηγαίνουν σιγά σιγά προς τα έξω. Στην αρχή ο μοναχισμός ήταν μέσα στο χωριό, μέσα στο σπίτι, και υπήρχαν οι άνθρωποι αφιερωμένοι που κάναν άσκηση μέσα στο σπίτι τους. Σιγά σιγά φεύγουν προς τα έξω. Λίγο έξω από το χωριό ο Μέγας Αντώνιος κλείστηκε σε έναν τάφο και μετά πηγαίνει ακόμα πιο βαθιά στην έρημο. Οι πρώτοι αναχωρητές, ο Άγιος Παύλος ο Θηβαίος επίσης από τους πρώτους, ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος και ο Άγιος Παχώμιος, που ιδρύει τα πρώτα μεγάλα κοινόβια στην Αίγυπτο. Και έτσι έχουμε την εγκαθίδρυση, έτσι, τη δημιουργία του μοναχισμού όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Και εδώ στην Παλαιστίνη λοιπόν είχαμε πολλές προσωπικότητες Αγίων ανθρώπων που οργάνωσαν το μοναχισμό. 4 είναι οι μεγάλοι ηγέτες εδώ στην Παλαιστίνη. Είναι ο Άγιος Χαρίτων, ο Άγιος Ευθύμιος, ο Μέγας, ο Άγιος Θεοδόσιος, ο Κοινοβιάρχης, και ο Άγιος Σάββας, ο Υγιασμένος. Ο πρώτος, ο Άγιος Χαρίτων, εισήγαγε τον λαμπρωτικό μοναχισμό στην πρώτη του μορφή. Η λαύρα ήταν ένα είδος μοναχικής κοινότητας που διέπονταν από ορισμένες διατάξεις και κανονισμούς, αλλά και που άφηνε στα μέλη της κοινότητας απόλυτη σχεδόν ελευθερία και πρωτοβουλία μοναχικής διαβίωσης. Τη λαύρα τη συγκροτούσαν οι κοινές προσευχές της Κυριακής και των εορτών και ο συνεκτικός κρίκος έτσι, των μοναχών, ο ηγούμενος, ο οποίος ήταν και ο πνευματικός τους ηγέτης. Ο δεύτερος, ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας, τελειοποίησε τον λομπρεατικό μοναχισμό και τον εδραίωσε ως σύστημα βίωσης. Το 429 εγγενίαζε τη μεγάλη του λαύρα ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Στο μοναστήριο αυτό ο Άγιος Ευθύμιος τελειοποίησε τον λαυριωτισμό με νέους κανονισμούς, τον οργάνωσε διοικητικά και του έδωσε έτσι μια ακόμα πιο σωστή κατεύθυνση. Ο κάθε μοναχός ζούσε χωριστά και ελεύθερα, όμως κάτω από αυστηρούς κανονισμούς. Και έτσι ιδρύεται στην Παλαιστίνη το πρώτο πραγματικό μοναστήρι. Και ο μοναχισμός μπήκε κάτω από έλεγχο και πειθαρχία. Ο τρίτος, Άγιος Θεοδόσιος, σύστησε και τελειοποίησε το κοινόβιο, δηλαδή το μοναστηριακό σύστημα, όπου επικρατούσε κοινή διαβίωση. Στο κοινόβιο οι μοναχοί έπρεπε να μένουν μέσα στο μοναστήρι, να τρώνε και να προσεύχονται μαζί και η ζωή τους να διέπεται από τους ίδιους κανονισμούς και διατάξεις. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του νέου αυτού τύπου μοναχιστηριού ήταν ότι όλα τα μέλη μοναχοί έπρεπε να εργάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινότητας. Στο κοινόβιο γινόταν δηλαδή ένας συνδυασμός πνευματικής και σωματικής άσκησης που ελέγχονταν από αυστηρές διατάξεις και σιδηρά πειθαρχία. Και ο τέταρτος, ο Άγιος Σάββας, οργάνωσε ένα είδος μοναχικής ζωής που συνδύαζε με έναν ισορροπημένο τρόπο και τα τρία συστήματα του μοναχισμού, τον ασκητισμό, τον λαυριωτισμό και το κοινοβιακό. Υπήρχε το κοινόβιο έτσι του Αγίου Σάββα, υπήρχαν οι αρχάριοι μοναχοί που μέναν μέσα στο κοινόβιο και κάνουν υπακοή, υπήρχαν οι γύρω από το μοναστήρι οι ασκητές, οι οποίοι ερχόντουσαν τα Σαββατοκύριακα και εκκλησιαζόντουσαν στη λαύρα του Αγίου Σάββα, έπαιρναν τα εφόδια για την εβδομάδα και το υλικό για το εργόχειρό τους και μετά εισήχαζαν τις 5 ημέρες και το Σαββατοκύριακο επανέρχονταν για να λειτουργηθούν και να μετάσχουν στην Κοινή Τράπεζα. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νη και εις αιώνας των αιώνων.